Μία κουβέντα ο κύριος Σοφιανός για να πάω στον επόμενο συμπολίτη. Μιλάτε για το Σόιμπλε και αναφέρεστε στη μεγαλύτερη πνευματική φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Λοιπόν, εμείς έχουμε χαρακτηρίσει λυκοσυμμαχία αυτό το οικοδόμημα. Και έτσι ήταν και στην αρχή. Δεν έγινε τώρα. Άρα δείχνει τα πραγματικά της δεδομένα. Και το κρίσιμο είναι πού μας πάνε. Ο κύριος Βαρουφάκης δήλωσε ότι είναι έτοιμος να υπογράψει. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος διαδηλώνει για το 70-30 του μνημονίου. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος διαδηλώνει για μια λιτότητα που θα συνεχίζεται, αλλά έχει τελειώσει, αλλά οι μισθοί, οι συντάξεις παραμένουν να είναι πείνας όπως ήταν και πριν και θα παραμείνουν για μεγάλο διάστημα. Άρα κρίσιμο ζήτημα σε αυτές τις ώρες είναι να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτά που γίνονται, γιατί πραγματικά το μεγάλο λογαριασμό αυτών των οικονομικών δεδομένων που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοί σας θα κληθεί να τον πληρώσει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Τάκης Πασιάς λέγομαι, βιολόγος νυν συνταξιούχος. Θέλω να σας συγχαρώ για το ήθος και την εκπομπή σας. Πάμε στο παρασύνθημα. Είμαι υποχρεωμένος. Δεν γλύφω, δεν κολακεύω. Λέω αυτό που πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς τώρα πια είμαστε στο τι είχανε, τι έχασαν, τι έχουν, τι τους πρέπει. Εκεί είμαστε. Μέσα λοιπόν, μέσα από αυτή τη διεργασία και μεταξύ της κυρίας Λαγκάρντ που χαριτολογώντας είπε «Βρε, είναι ευφυής». Φαίνονται ικανοί. Ας τους ακούσουμε. Πρώτη φορά υπόθηκε γιατί μας έδωναν διαταγές. Και μεταξύ του κυρίου Σόιμπλε που είπε «Ο καθένας τα του οίκου του καθαρίζει τα σκουπίδια τα δικά του». Εύχομαι, ευχή εκφράζω και θα κάνω την ερώτηση, ο κύριος Τσίπρας να αποδειχθεί Ηρακλής και να καθαρίσει πολύ πιο καλύτερα από το καθάρισμα που κάνουν οι Γερμανοί στα του οίκου του στην Κόπρο του Αυγίου. Και η ερώτησή μου είναι μία και τοποθετημένη, όχι στην καινούρια κυβέρνηση, στους παλιούς. Στις πλατείες υπήρξαν εξοργισμένοι, απογοητευμένοι, εξαπατημένοι και σήμερα είναι επαναστατημένοι. Αυτή η πορεία ακολουθήθηκε. Σε αυτή λοιπόν την ιστορία των εξαπατημένων, σε ένα χώρο που ζήσαμε και υπήρξαμε 40 ολόκληρα χρόνια, δουλειά, επιστήμη, τρέξιμο, να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας, τα δικά μας παιδιά, αμαρτίες γονέων, παιδεύους, τέκνα. Γιατί επειδή εξαπατηθήκαμε. Και μπαίνει το ερώτημα τώρα. Το μάρμαρο. Επειδή σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Το μάρμαρο όμως. Γιατί η καινούργια κυβέρνηση υπάρχει. Και είναι συμπαθής. Και θα δούμε. Αλλά το μάρμαρο σε αυτή τη σκουριά που μπήκε, ποιος θα το πληρώσει. Και η ερώτησή μου είναι μία στα κόμματα που κυβέρνησαν 40 χρόνια. Που μου κατέστρεψαν όλες μου τις ελπίδες. Που μου περιόρισαν τα όνειρά μου. Που δεν έχω να πω τίποτα στα νέα παιδιά. Μία είναι η ερώτηση. Συγκεκριμένη. Είναι εμπορικές επιχειρήσεις τα κόμματα. Ερώτηση. Και αν είναι εμπορικές επιχειρήσεις, δανειοδοτούνται, τους δίνονται χορηγήσεις οικονομικές και επιστρέφουν μέσα από τα κέρδη τους σε αυτούς που τους δανειοδοτούν. Εγώ όποτε δανείστηκα, είτε σαν υπάλληλος, είτε σαν επιχειρηματίας που καταστράφηκα, γιατί με εξαπάτησαν, πλήρωσα. Και τώρα με καλούν και πληρώνω. Με το αίμα και τον υδρότα. Αλλά δυστυχώς η ανθρώπινη φύση, κύριε Χατζηνικολάου, έχει και στομάχι. Και η του νου συνθόλωσης και η σύγχυση των γλωσσών δεν οδηγεί πουθενά. Και δεν θέλω να ξεφύγουνε. Και θέλω δικαίωση. Γιατί με εξαπάτησαν. Αλλά σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, πιστέψαμε. Πιστέψαμε. Ξεκίνησα 17 χρονών και υπόθηκε από τον Σαμάνο της Φυλής, η Ελλάς, μια στριγκιά φωνή άκουσα. Είναι ασθενής και πρέπει να τη γιατρέψω. Και τις έκοψε το χέρι, τις έκοψε το πόδι. Και εμείς πιστέψαμε τους δικούς μας, της δικιάς μου γενιάς. Και ήρθανε καθηγητές. Και τι, ξέρετε τι κάνανε. Πιορροήσανε το σώμα της Ελλάδος. Αυτό κάνανε κύριε Χατζηνικολάου και συγκεντρώθηκαν και οι εξωτερικές μύγες. Και κανένας δεν απέτησε μέσα από αυτή την απάτη να πληρώσει. Δεν τιμωρείται τίποτα στην Ελλάδα. Και αφού τα κόμματα είναι εμπορικές επιχειρήσεις, πώς ξεπληρώνουνε.
Και εγώ γιατί να ξεπληρώσω? Να μου πούνε γιατί. Μπορώ, κύριε Χατζη. Και πώς θα ξεπληρώσουν τα χρήματα που δανείστηκαν? Τα πήρα. Μάλιστα. Από ποιους? Από μένα. Πείτε το. Από τον καθένα από εμάς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή έτυχε μεταξύ των πρώτων ερωτήσεων που κατέθεσα στην καινούργια κυβέρνηση να επαναφέρω το ζήτημα που έθεσε ο φίλος μας, γιατί από την προηγούμενη... Για τα χρέη των κομμάτων. Για τα χρέη των κομμάτων. Γιατί από την προηγούμενη πάλιν και Πολάκης δεν πήρα απάντηση αν κόμματα που διαλύθηκαν τα χρέη τους τα εξόφλησαν. Παραδείγματος χάρη η Πολιτική Άνοιξη. Τα εξόφλησε? Δεν πήρα απάντηση. Το ίδιο ο κύριος Τσουκάτος που είπε ότι πήρα τα χρήματα και τα πήγα στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Που ο κύριος Βενιζέλος απειλούσε και υπήρχαν δημοσιεύματα τον κύριο Παπανδρέου ότι θα πάει τους σχετικούς ελέγχους. Και είπε και στη Βουλή. Το έστειλε το πόρισμα στον εισαγγελέα. Ναι. Έτσι είπε. Έτσι όπως δυστυχώς ξέρετε και θα περιμένω την απάντηση μέσα σε 20 μέρες, υποχρεούται να την πάρω. Ζητώ λοιπόν να δω πράγματι αν οι τραπεζίτες έστω σήμερα θα ζητήσουν, όπως κάποτε ο Ευάγγελος Αβέροφ πλήρωσε με τη δικιά του περιουσία τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας που έμειναν μετά από ένα προεκλογικό αγώνα. Μετά τις ευρωεκλογές του 84. Ακριβώς. Πούλησε οικόπεδα για να πληρώσει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Αν λοιπόν σήμερα οι τραπεζίτες, αυτοί που μάλιστα που είναι εκ μέρους μας, γιατί εμείς ανακεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες, του λαού εννοώ, αν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ζητήσουν προσωπικές εγγυήσεις από τους αρχηγούς των κομμάτων, όπως ζητάνε στον κάθε έμπορο, στον κάθε επιχειρηματία, του λένε φέρε εγγυήσεις και φέρε και τη γυναίκα σου και τον πεθερό σου και τον πατέρα σου, αν θα το κάνουν και αν δεν το κάνουν, αν πράγματι θα πρέπει να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελάτε. Το τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Ελάτε. Καλησπέρα. Εγώ στα κόμματα που κυβέρνησα 40 μιλάτε, όχι, επειδή κατέθεσα στη Βουλή ερώτηση προχτές και ζήτησα το λόγο. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να απαντήσετε εσείς, κύριε Νικολόπουλε. Εγώ στα κόμματα που κυβέρνησαν ζήτησα εξηγήσεις. Γιατί είμαι εξαπατημένος και θέλω το δίκαιό μου. Μάλιστα. Θέλει κάποιος να απαντήσει άλλος? Κύριε Καραγκούνη, κύριε Λοβέρδο, στα κόμματά σας αναφέρετε. Δεν, από ό,τι γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάποια οφειλή, ούτε υπάρχει κάποια κρεμότητα. Τι να απαντήσω, για ποιο πράγμα να απαντήσω? Εγώ θέλω να απαντήσω. Αλλά αν θέλεις, δεν έχει δάνεια. Γιατί υπάρχει κάτι. Δεν έχει περιοδεύει τα δάνεια. Και Νικόλα, τι θέλετε να πείτε δηλαδή? Συγγνώμη, δεν έχει ανέγκυα δάνεια? Δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια, κύριε Νικόλα. Έχετε κάτι να καταγγείλετε? Δεν το καταλαβαίνω. Να καλύψει και το ξέρουν οι πάντες. Είναι ομολογημένο. Και εννοείται ότι δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια. Τι είναι, ποιο είναι αυτό, ποια είναι η κατηγορία για να καταλάβω? Είναι άνευ εγγύησεων τα δάνεια. Δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια. Δεν καταλαβαίνω τι είναι τα δάνεια. Τότε ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι άνευ εγγύησεων. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι άνευ εγγύησεων και τελευταία έγινε. Πραγματικά δεν μπορώ να μπω σήμερα σε καμία συνεννόηση, κουβέντα μαζί σα. Πριν 25 μέρες πριν τις εκλογές. Μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει κάποια καταγγελία? Την ώρα που δεν παίρνει κανένα ούτε 5.000. Υπάρχει ζήτημα μη εξυπηρέτηση των δανείων. Ούτε 5.000 εξυπηρετήθηκαν με νέο δανεισμό. Λοιπόν, μία φράση και ο κύριος Λοβέρδος. Όχι, δεν είναι μία φράση, γιατί είναι δύο τα ερωτήματα. Η πρώτη φράση σε σχέση με τα χρέη. Από εμάς που έχουμε μικρή και έχουμε πολύ μικρή κρατική χρηματοδότηση, το 60% όσων χρημάτων εισραίουν στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ πηγαίνει στις τράπεζες για τις παλιές οφειλές. Άρα δεν έχει διαγραφεί κανένα χρέος, ούτε μητρώ έχουν αλλάξει, ούτε κανένας εξαπατήθηκε βέβαια. Είναι εγγυημένο, Αντρέα? Όχι, είναι εγγυημένο με την έννοια των δανείων που συνάπτουν τον Νίκο, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά ξέρω, γιατί αυτό το υφιστάμεθα κάθε μέρα, ότι αυτά που μένουν είναι ελάχιστα. Να το μάθεις, για γιατί μπορέσουμε, αν πηγαίνεις για αρχηγός για να μπορέσουμε να, μάθεις, να κάνουμε, να για να μπορέσουμε καμιά να ανταπεξέλθουμε, μεγάλη υποχρέωση. Για να περέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές μας υποχρεώσεις. 60% όταν δεν πληρώνουν ούτε τους εργαζόμενους, 60% της χρηματοδότησης, ούτε τη ΔΕΗ. Τώρα θα απαντήσω ή δεν θα απαντήσω? Μα για αυτό 60% το. Της χρηματοδότησης πηγαίνει στην αποπληρωμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δεύτερα, περί ευθυνών, αυτά έχουν υποθεί πολλές φορές και έχουν αποτιμηθεί. Όμως, βρίσκω την ευκαιρία με την ερώτηση αυτή να πω κάτι ποτέ σε όλους όσοι πήραν το λόγο και έκαναν κάποιες αναφορές στο σήμερα. Σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, με όσα διεξάγονται και τα οποία αποκαλούνται διαπραγμάτευση, και στην πρωτολογία μου είπα ότι συσσωρεύονται οικονομικές υποχρεώσεις
που θα πάνε στις πλάτες του πολίτη, αν η συμφωνία είναι αυτή που έστω το σχέδιο Μοσκοβισή που μας δείξατε και δημοσιεύσατε είναι αυτό. Δεν είχαμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε, αλλά και αυτό να είναι, σας υπογράφω ότι σε κάποια από τις επόμενες συζητήσεις μας θα δούμε τι θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός, όχι μόνο προς τα προαπαιτούμενα για τη συμφωνία που θα υπογραφεί, αλλά και ως προς τις υποχρεώσεις που αυτό το δίμηνο τώρα το εκλογικό και της λεγόμενης χαράς συσσωρεύονται. Εκεί θα καταλάβουμε ένα πράγμα, αγαπητέ μου φίλε. Η καλύτερη δασκάλα της πολιτικής είναι η συγκριτική. Όταν θα συγκρίνουμε τα πεπραγμένα και όχι τις διαθέσεις και τα καλά λόγια με προηγούμενες πράξεις και ενέργειες. Η συγκριτική είναι η δασκάλα μας. Και η ιστορία είναι πάνω απ' όλα. Γιατί δεν ελέγχει μόνο την 25η Ιανουαρίου, ελέγχει και όλες τις εκλογές, όλες τις κυβερνήσεις και αυτά που απέδωσε. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Λεβέρδο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσω. Να κριθούμε κι εμείς από το αποτέλεσμα, όχι από τις καλές προθέσεις. Πρέπει να κλείσω. Έχω ένα λεπτό μόνο και πρέπει να πω καληνύχτα. Κύριε Λεβέρδο, γνωρίζετε και την αγάπη και την εκτίμηση που σας έχω. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι κάποιοι άνθρωποι ελπίσανε πολύ σε εσάς. Αυτές τις ελπίδες, αν δεν έχετε να τους δώσετε καινούργια όνειρα, μην του τις παίρνετε. Και γι' αυτό η ερώτηση, και καλώς κάνατε και απαντήσατε, βέβαια ο κύριος Καραγκούνης αδιαφορεί, είναι υπεράνω. Εγώ όμως, επειδή γνωρίζω το ποιόν σας και το ήθος σας, θα ήθελα πάρα πολύ να το ψάξετε και είναι δικιά σας ευθύνη να το λύσετε αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Και να πληρώσουν στις πλάτες όχι των πολιτών και των πολιτικών. Και των πολιτικών να πληρώσετε, να δεχτείτε εσείς. Εσείς που εγώ σας θαυμάζω σαν πολιτικό και ήσασταν η ελπίδα. Πρέπει να κλείσουμε, ελάτε. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Ανεβαίνει σε λίγα λεπτά η μετάφραση του κειμένου Μοσκοβισή. Έχει ανέβει ήδη και η δεύτερη βερσιόν, η δεύτερη εκδοχή. Μπείτε στο ενικός.gr να τα διαβάσετε. Καλό ξημέρωμα. Αντιστήλετε και στην παρέα εκεί τη Συγκρού, κύριε Χατζηνικολάου.